Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι της My Basket League, 4&4. Από το πισό, το χρέας πεντέλη Σαββατοβράδυ. Κατευθείαν ο Μπάρας. Ο Μπάρας θα ανοίξει το λογαριασμό για τους Κατφανί Records. Απαντάει γρήγορα ο Κουναλάκης. 2-1. Με αυτά και με αυτά δεν προλάβαμε να σας εξηγήσουμε ότι προσωρινά είμαι ο αντικαταστάτης του Σάββατου Κουράση, του μόνιμου speaker που ξέρει να το κάνει πολύ καλά. Αγγελόπουλος σε ένα σούτ από τα 6.75, θα γράψει το 4-1 για τους Cut Money Records. Απαντάει γρήγορα ο Αναγνωστόπουλος για τους Απέντατος. Να κάνουμε λίγο τις παρουσιάσεις των ομάδων. Από τους Cut Money Records έχουμε τον Αγγελόπουλο, ο οποίος σκοράρει σε ένα ακόμα σούτ από τα 6.75. Ο Μπαράς, ο Βαράκης, ο Ναζόπουλος, ο Δίδυλας. Και από τους τυπικά φιλοξενούμενους απέναντος έχουμε τον Γιαννόπουλο, τον Κουναλάκη, τον Κουμεντάκη, τον Φυσικά και τον Αναγνωστόπουλο. Αγγελόπουλο σε κάτι που ξέρει να κάνει πολύ καλά, γράφει το 8-3. Σύντομη όμως απάντηση. Θα έρθει με ένα σούτ κοντινής απόστασης από τον Κουμεντάκη, 8-4 double score και τους Cut Money Records. Τώρα πήγε να γίνει κάτι το απίστευτο εδώ, με ένα αυτοκαλάθι σέντρα. Όμως δεν θα καταλήξει εντός της εμφάνης. Ο Αναγνωστόπουλος θα στοχίσει, rebound όμως από τον Κουμεντάκη, θα γράψει το 8-5, θα μειώσει για τους Απέντατος. Ο Παράκης να... θα πετύχει το καλάθι όμως, παρά την αστική η πρώτη προσπάθειά του. Σύντομη όμως απάντηση θα έρθει από τον Κουναλάκη. Ένα κοντινό σουτ, θα μειώσει το 9. Ωραίο πίβοτ από τον Δίδυλα. 10 έξω σκορ. Κουναλάκης, πάσα όμορφη στον Αναγνωστόπουλο. Καλάθι, λέει up, αριστερό. 17, μειώνει με γαβέλνα τότε. Πάσα έχει την κατάληψη υποθέσεις, βλέπει ο Αγγελόπουλος, ο οποίος και θα στάρει. Θα στοχίσει. Και τώρα ο Γιαννόπουλος, αστοχή. Ο Αγγελόπουλος είναι και ένας εκκλησιαστός από τα 6.75. Τώρα έχουμε φάουλ από τον Δίδυλα πάνω στον Γιαννόπουλο. Κατοχή αν παβέρνατος. Πάσα που δεν θα περάσει από τον Κουναλάκη στον Αναγνωστόπουλο. Και η κατοχή περνάει Cut Money Records. Τυπικά φιλοξενούμενοι όμως και ο Αναγνωστόπουλος κόψιμο τίτλα. Μάχη των δύο ψηλών και η κατοχή θα καταλήξει στα Βένταντος. Ένα like σας απαντάει σε ένα σουτ κοντινής απόστασης από τα 4 μέτρα. Αγγελόπουλος πιέζεται από τον Γιαννόπουλο. Πριν τώρα το παίρνει Αγγελόπουλα. Ο Αγγελόπουλος θα πάρει το φάουλ στάρντας από τα 6.75. Το δεύτερο ομαδικό των Απέντατος. Τώρα παράγει σε ένα όμορφο drive. Θα αρχίσει. Βλέπουμε ένα μάτς πολύ γρήγορο, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Παράγει αστοχή. Ο Μπάλας κοιτάνε. Μπάρας, ο Μπάλας. Μπάρας. Ο Μπάλας. Μπάρας. Μπάρας, με συγχωρείτε. Εντάξει. Έχουμε απάντηση
Μειώνει ο απέναντος. 11-10 του απέναντος. Κερδίζει τώρα το φάουλ. Ο Αγγελόπουλος. Πάλι σε προσπάθειά του. Να στοιχεί στα 6-75. Παράκι. Πιέζεται από τον Κουναλάκη. Τελικά η μπάλα καταλήγει στους απέναντος, οι οποίοι με τον Αγγελόπουλο θα πετύχουν καλάθι και φάουλ. Ο Αναγνωστόπουλος έχει μια συμπληρωματική βολή μετά το κερδισμένο φάουλ και το καλάθι. Θα ισοβαρίσει στο 11-11 και θα μπορέσει με την ευκαιρία, πετυχαίνοντας το καλάθι, να προσπεράσει. Μέσα η βολή. 11-12. Αγγελόπουλος. Μαρκάρεται καλά, φτάει όμως. Θα το σκεφτεί. Ωραίο drive, αλλάζει την πορεία του Γιαννόπουλου και γράφει το 11-13. Μπροστά η Αβέντατος με 2. Βαράκης προσπαθεί να αποστάρει. Θα δοκιμάσει το σουτ, θα στοχίσει. Μπάνουν όμως από τον Αγγελόπουλο. Αστοχεί και πάλι ο Βαράκης. Αναγνωστόπουλος τώρα. Θα δώσει στο Κουναλάκη. Κουναλάκης. Θα πασάρει στον Κουμεντάκη, ο οποίος δεν θα στοχίσει από τα 4 μέτρα. 11-14. Θα στοχίσει τώρα ο Γιαννόπουλος. Θα παραμείνει το σκορ 11-14. Αντρίας, πώς λέγεται. Γιαννόπουλος. Βάλε, πάλι το όνομα. Κουναλάκης, για τρεις. Τα 6.95, 11-16. Διευρύνουν τη διαφορά οι σχετικά φιλοξενούμενοι. Με συγχωρείτε. Πάγω. Σε ιατρείο, ναι. Σας. Και αυτό που δεν είδατε στην κάμερα προηγουμένως ήταν ένα τρίποντο από τον Γιαννόπουλο. Θα δώσω το λόγο στον αυθεντικό σπίτι. Παίρνω το σκυτάλι από τον Δημήτρη. Το ματσάκι για την Division 2 είναι οι Aventadors με τους Cash Money Records, οι Cash Money Records με τους Aventadors. Νακόπουλος, Διντιλάς, Αγγελόπουλος και Μπάρας, η τράδα των γηπεδούχων, απ' την άλλη ο Κουμεντάκης που σκόραρε μόλις τώρα, ο Γιαννόπουλος, ο Κουναλάκης και ο Αναγνωστόπουλος. Κουμεντάκης στον Γιαννόπουλο, ωραία προσπίση, πλησιάζει προς τον καλάθι και σημειώνει goal foul. 12-22 και μια συμπληρωματική βολή, ήδη στους 10 πόντους η διαφορά. Και για να δούμε αν οι Κασμάνοι, οι οποίοι παρατώθηκαν σήμερα με απουσίες χωρίς τα αδέλφια Καραμποίκη που βγάζουν πολλή ενέργεια μέσα στο παρκέ. Μέσα και η βολή, 12-23. Ο Νακόπουλος στη γωνία, δεν το βάζει. Παίρνει όμως όλοι στο rebound και δίνει στον ψηλό. Ψηλός, θα σου φέρει από ένα βήμα μέσα από το τρίποντο. Και δεν είναι ομαλή. Γιαννόπουλος που Κουναλάκη στη γωνία. 12-25, πολύ καλός ο Κουναλάκης. Νακόπουλος, ωραίο ανάποδο λέει, 13-25. Ο Μεντάκης. Σκοράρει ο Κουναλάκης, 13-27.
λάθος στην επαναφορά από τον Νακόπουλο. Λάθος στην πρώτη πάσα, είναι κάτι παράδεκτο. Θα πω εγώ. Μία βολή για τον Γιαννόπουλο. Βολή, βολή είναι. Είναι βολή. Το φάουλ το έκανε προηγούμενος ο Αγγελόπουλος. Όπα, ανάποδα είναι. Ανάποδα ήταν. Ήγαινε και το χρόνο. Μπαίνει η βολή του Γιαννόπουλου, 13-28. Αγγελόπουλος το βάζει 15-28. Μουναλάζης, αστοχή, rebound ο Τζιβιλάς. Τρίποντο με ταμπλό από τον Μπάρα. 17-28, Κουμερτάκης, δύο συνεχόμενα τρίποντα από τους Κασμάνι για να πέσει διαφορά στους 11 πόντους. Κουμερτάκης, αστοχή, Αγγελόπουλος, τον Τζιβιλά, που μπορεί και να καρφώσει εκεί πέρα. Και έτσι στο έτσι. Προτίμησε το εύκολο τελείωμα για το 18-28 στη συνέχεια. Ένα πάρα πολύ όμορφο και δύσκολο καλάθι από τον Κονελάκη. 18-29. Yeah. 18-30 έμεσο δίποντο. Πήρε από μακριά ο Αγγελόπουλος, το έχασε, σώζει την κατοχή ο Τιτιλάς. Στη συνέχεια δεν θα βρει συμπαίκτη. Αναγνωστόπουλος το έχασε το ελεύθερο τρίποντο. Ο Μπάρας μαζεύει. Ο Μπάρας θα πάρει την μπάλα από τον Αγγελόπουλο, δεν θα το βάλει το τρίποντο. Κουναλάκης έπιασε την μπάλα, αστόχησε Τιτιλάς. Έχει το pick and roll με τον Νακόπουλο, ο Αγγελόπουλος. Ο Νακόπουλος που προτείνει να κάνει 15. Το λάθος. Διπιλάς. 10. Λάθος που πάντα του Διπιλά. 5. Στην ενέργεια, Αναγνωστόπουλος. Το χασε. Τέλος. Πρώτο 12 λεπτό, 18-30 έχουν δεχτεί πάρα πολλές πόντες ο Κασμάνι. Δεν παίζει με καλή άμυνα, επιστρέφουμε. Ξεκινήσαμε ένα άστοχο τρίποντο από τον Κουναλάκη. Νακόπουλος πλησίασε και έπισε φάουλ. Ο Μπίτσικας στο παρκέ. Από εκεί ο Μπάρα στο τρίποντο, ο Νακόπουλος παίρνει θετικό rebound. Αποστάρει ο Τζιντιλάς και θα σκοράρει. 19-30, όμορφο αριστερό τελείωμα από τον πολύ ψηλότερο σύγχρονο παίχτη. Αναγνωστόπουλος 19-31. Το Τζόλι. Σωστά. Βαράκι σε ένα τα αγαπημένα του σουτ, δεν έχει ζεταθεί όμως. Έχει και το μαλλί που τον ενοχλεί. Ωραία, πάσα για τον Μπίτσικα από την γωνία αυτός. Φυσικά και θα σκοράρει. 19-33. Ο Σοφρονιάδης έχει πάει στη Δανία για διακοπές και η ομάδα του πάει πολύ καλά παρά την απουσία του. Βαράκης θα το βάλει. 20-33. Σκοράρει ο Μανώλης ο Κουναλάκης και τρέχει στις 34. Καταπληκτικό. Σε τίποτα άλλο, δεν είναι ότι έχει μόνο τρίποντο, έχει και μέση απόσταση καταπληκτική. Και drive από μακριά του. Τι κατηγορία παίζει. Μόνο εδώ είναι τώρα. Αλφα έστα παίζει. Δεν ξέρω αν παίζει κάτω. Έπαιζε. Δεν ξέρω. Μη μάτα Αναγνωστόπουλος. Παμάμ. Νακόπουλος. Και φορτώθηκε τον Γιαννόπουλο, αλλά στην μια κάνει λάθος. Μπίτσικας θα το πάρει, δεν θα το βάλει, πήρε καλές τροφές, δεν βρήκε στην πλειοψία, αλλά κοντό το σουτ. Βαράκης το έχασε. Από τον Αναγνωστόπουλο πρέπει να βγει την μπάλα.
Τίποτα, νομίζανε ότι ο διευθύντης είχε δώσει στους άλλους την μπάλα μάλλον. Βαράκης, ωραίο το fade away, 21-34. Και πάλι πλησιάζει και πάλι σκοράρει. Έχει έρθει από τον πάγκο για να δώσει λύσεις ο Βαράκης. Πολύ ωραίο και ο Αναγνωστόπουλος όμως αυτό το lay-up 22-35. Νομίζω ότι είναι το μισό. Μισό μικρό. Ο Βαράκης δεν σκοράρει το κουτάκι. Μπίτσικας. Γιαννόπουλος, δύσκολο καλάθι, 22-36. Μπάρας. Παλαβέν που κάνει το χατήρι. Ο Κουναλάκης τώρα είναι η μπάλα τώρα σε ένα ύπουλο παιχνίδι. Νακόπουλος. Ο Έντρος μαζεύει και σκοράρει. 23-36. Time out δεν μπορούν να πάρουν οι επιθέμενοι. Νακόπουλος, Αστοφούς. Αναγνωστόπουλος. Αστοφείο Μπίτσικας, Μπάρας. Αυτό και ο Μπάρας. Διδυλά, εκεί εντάξει, δύσκολα τα πράγματα για τον Κουναλάκη. Όσο καλός παίκτης και να είσαι. Μπροστά στον δίμετρο. Ο οποίος έχασε τον Μέγια τώρα. Το βάλε τον καλάθι ο Μπάρας, 24-36. Time out, παίρνεις όταν φας καλάθι, όταν βάζεις. Όταν φας καλάθι, ναι. Τι σε φάουλ, βήματα. Μπίτσικας, το 4-38 και τώρα time out θα πάρουμε η Κασμάνη, επιστρέφουμε. Ναι, ναι, ναι. Ναι, 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 είμαι σίγουρος. Τον Αλέγκης, Μπίτσικας, κόκαθο. Νακόπουλος τρίποντο που δεν μπαίνει, rebound από τον Κουναλάκη. Για να δούμε την επιλογή του. Θα σουτάρει από τις βολές. Και θα σκοράρει για το 24-39. Φάουλ ο Γιαννόπουλος στον Αγγελόπουλο. Τι είπε? Δεν μπορεί να μην γίνει φάουλ σε μια φάση. Κουναλάκη, φιλότερα από όλους. Μάθησε το rebound. Λίγο κακή θα έλεγα η άμυνα του Αγγελόπουλου. Ο οποίος θα βάλει με το άλλο από τον Λέι Απ. Και ο Μπίτσικα τώρα. Θα φέρει το στόχο 42. Το στόχο του Αγγελόπουλος. Δεν με πρέπει να το κάνω ποτέ. Τα δύο πόδια, τα δύο πόδια Γιαννό. Δουλεύει η Ρέιντζο, μήπωσε. Κοιτάρει μόνο την κόκκινη. Ποιος? Ποιος λες? Δεν το λέμε. Εγώ δεν έλεγες. Εγώ για τον Όλοι οι σου βλέπουν τώρα τα βάζουν. Όσο τα παίρνουν τα βάζουν.
θα στόχισε. Ο Μοντζάκης κάνει λάθος. Επιθετικό φάουλ ο Νακόπουλος στον Αναγνωστόπουλο. Το σουτάρει από μέση απόσταση και το σκοράρει 25-43. Ωραία, γύρω σε λαμπακό που είχε από την σκοράρει. Καταπληκτικό τράγιο τον Αναγνωστόπουλο, ο οποίος όμως τώρα τον έφυλε για βρούβες ο Αγγελόπουλος, καλά θα το σκοράρε. Ο Ναλάκης, ο Μισοκομασίστ, ο Μεντάκης πολύ εύκολα θα γράψει το 25-45 με βριασμένος ο Αγγελόπουλος. Όχι, μιλάνε μεταξύ τους. Και μάλιστα η μία ομάδα, η άλλη δεν κάνει τίποτα. Κουμεντάκης, ωραία προσπίση, το έχασε. Rebound τον Μπάρας. Νακόπουλος στη γωνία. Αστόχησε. Και μπάλα βγήκε από τον Μπάρα. Μπίστηκα. Πατάει ο Αγγελόπουλος, έτσι λοιπόν το σώτημα για έναν πόντο, 26-45 και τώρα 26-47, διευρύνεται στους 21 πόντους η διαφορά. Πάμε, πρώτη φορά το σώτημα. Ναι, ναι, ναι. Βρίσκεται στο 26-48. Και τώρα 26-48. Μαλάκης στον Μπίτσικα, Μπίτσικα σκοράρει, 27-50, Αγγελόπουλος. Εμείς το ημίχρονο από αυτούς φάγαμε 56 με Ρόκετς. Φτάσαμε 87-106. Καλά πήγαν. Φτάμε. Βάλαμε. Χωρίς αρσένη. Έβαλα 12 τρίποτα. Άλλα 12. Αλλά βάλαμε και αυτοί άλλοι στους. Μας έβαλε 60 τέτοιους πόσους. Μας έβαλε αυτούς πολλούς, μας έβαλε ο Αναζίκος πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τι είσαι, Τρίποτα. 27-52 ο Μπάρας, 29-52. Τελευταίο δίλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Ο Μπίτσικας το έχασε, ψηλότερα από ο Αγγελόπουλος είναι καλύτερο. Εγώ δεν ξέρω αν είναι νευριασμένος. Θα βάλει κανένα drive ο Αγγελόπουλος, βλέπει τις τσέπες με τα σουτ. Κουμεντάκης, λάθος. Δεν γίνεται να τα χάσει όλα. 32-52 από το τρίποντο του Αγγελόπουλου. Τον χώρεψε όντως ο Κουμεντάκης, ο Κουναλάκης, συγγνώμη, τον Ραφαήλ. 32-53. Τάπα από το ταμπλό τρώει ο Νακόπουλος. Ο Αναγνωστόπουλος, πολύ ωραίος χειριστής. Ωραία η split out πάσα. Νησίασε προς το καλάθι και σκόραρε ο Μπίτσικας. 32-54. Και πάλι ο Νακόπουλος κλείνεται και δεν μπορεί να σκοράρει. Κουμεντάκης. Άστο με το τρίποντο από τον Κουναλάκη. Πέρασε από το screen, σκόραρε ο Αγγελόπουλος. 34-54. Ήταν μόνος του, είναι. Αναγνωστόπουλος, το χασε. Ο Ναλάκης από κοντά επίσης στο φύ. Και τώρα ο Αγγελό θα το χάσει. Τέλος του πρώτου μικρόνου, για παράδειγμα, 20 πόντους. Επιστρέφουμε.
Επιστρέψαμε λοιπόν για το δεύτερο ημίχρονο. 3-4-5-4 το σκόρο, Κουναλάκης αστοχή. Βαράκης, θα προσθεί με ταμπλό. Ο Τιμπιλάς, δεν ξέρω γιατί δεν σηκώθηκε να σκοράρει, κάνει το καλάθι. Έγινε το λάθος. Μπίτσικας 3-4-56. Αγγελόπουλος όλος για απάντηση. Διπηλάς. Επίσης αστοχή. Νακόπουλος φιλότερα από όλους και δίδει φάουλ. Νακόπουλος είναι μόνος του, θα βάλει ένα τρίποντο. 3-6-56. Ο Μαγκαπούλης είναι. Ε, μπίτσικας. Α, συγγνώμη, Νακόπουλος από τη μία και τώρα έχω να λέξει. Βαράκης, σκοράρι, 37-58. Αναγνωστόπουλος, κλείνεται, θα σκοτάρει και θα σκοράρει το fadeaway, 37-59. Διπλά για το 38-59. Μου θυμίζει τον Τζόλι τον Πέτρο. Ακόμη ένα φίλο για να κοιτάξει ο αναγνωστό μου και δεν τον Τζόλι. Ποτέ. Αυτό είχε ο Αγγελόπουλο, ο Βαράκη, ξανά τον Αγγελόπουλο. Δεν παίρνει το καλάθι, ήταν ο Αγγελόπουλο στο ράρι. Και ξανά ο Αγγελόπουλο, ο οποίο θα βγει ένα σωρό τρίποντο. Θα το βάλει φυσικά για έναν. Για ένα, 39-59 λοιπόν. Μπουτσικάς, κάνει το πέναλτι από την αγωνία. Να γνωστώ που είναι κοντά επίσης στο εσύ. Και εδώ στον άνθρωπο και ο Κουμεντάκης τώρα. Πού είναι αυτό το έβαλε. Να Κόπουλος και Μωρή την παιχή άμυνα. Τον Αβέλταντορ 41-59. Καλή άμυνα τώρα από τους Καρπάνι. Βγήκε δυναμικά για το σούτ ο Τιμπιλάς και ανάγκασε τον Κουναλάκη να κάνει μια λάθος πάσα. Αναγνωστόπουλος πατάει στο προηγούμενο τρίποντο 41-61. Και όντως αυτό γίνεται. 41-63 το τρίποντο με Γνωστόπουλο. 43-63 ο Αγγελόπουλος. Και τώρα ο Μπίτσικας. Οι φίλοι μου οι καραμπογίδες πού είναι? Βγήκανε για αυτό. Γκολ πάνω Νακόπουλος. 44-63. Εντάξει, καλά το βράδυ. Τι έγινε? Είναι καλά. Νακόπουλος μπορεί να μην έβαλε την βολή, αλλά στη συνέχεια πήρε το rebound. Ο Μπιγκυλάς και έδωσε στον Μακόπουλο και σε το καλάθι. Έξω από τον Αγγελόπουλο, φαινόταν, Βαράκης στο σωθεί. Νακόπουλος δοκίμασε, το έχασε. Κουναλάκι. Καλή άμυνα.
ο Βαζοαγγελόπουλος 47-63. Για να δούμε, Κασμάνι μπορούν, ναι. Δικά αυτό να βάζω και πάλι την ελάχιστη διαφορά. Από τον Κουναλάκη για την μπάλα. Αγγελόπουλος εκείνει το πέναντι με εύκολο από το αποτέλεσμα. Ωραία πάσα του Γιαννόπουλου. Αποστεί όμως του Μεντάκης και συνήθεια τον λάθος από τον Βαράκη. Όπως δεν σίγουρα έτσι μετάω. Τώρα έχουμε τα εξαρτάτε καλά, θα δούμε μια εξαρτάτη. Δεν πήγε το σούτο γελό. Ούτε το κουναλάκι θα μπει. Κουρεμένος είναι εδώ μεταξύ. Στα πλάγια, αυτό τελείωσε. Κουναλάκι για το 49-68 και θα κλέψει το λεφτό. Τα παίρνεις. Δεν μου δείχνει λίγο μαλλί. Είναι φίλος του Καραμπορή και δεν δίνει ποτάκια. Ναι, ναι. Το πληρώνουμε. Παράκι, θα λέει αύριο το μετάκι. Δεν βλέπει, δεν βλέπει. Ο Βαράκης τώρα δεν νομίζω ότι χρειάζεται κόμπο κουρέα. Παίρνει μια μηχανή και τα δόμη. Το πειράζει και το σημείο, βλέπεις. Πρέπει να βάλει μια στέκα για μένα. Ναι, ναι, ναι. Οπ. Στον Κακόπουλος δεν το έβαλε, τυπικό rebound. Και ας βγει δύο χωρίς ο ψηλός. Ούτε ο Κακόπουλος το βάζει, δεν βάζουμε και τα έτσι. Και από λίγο πιο μακριά, γιατί ο Ζή, ο Αγγελόπουλος, το πήγε. Έτσι κάτω. Θα κομπλήσει μια ελεύθερο και θα το δοκιμάσει. Όμως δεν θα μπει. Τώρα σε κομμαλάκης. Στον Βίτσικα που στόχισε. Δύσκολο αυτό που έβαλε. Θέλαμε 100 αλλά δύσκολο. Έχουν να βάλει 3 λεπτά καλά. Βαζελό. Όσο τα δίνουν θα τα παίρνουν ακόμα στο πρώτο που καταλάβει. Πάλι δεν έβαλε. Και έδειξε φάλο Μπίτσικας στην διεκδίκηση rebound.
πάσα μέσα στην κυκλοφορία δεν περνάει από τον Γιαννόπουλο. Ο Γιαννόπουλος βάζει και η διαφορά πίσω στους 13-55-68. Που μετά έχεις δύσκολο, άστοχος, ο Ακόπουλος μαζεύει. Ωραία πάσα του Ακόπουλου. Ο Μπάρας κατά το καλά θα σκοράρει, 56-68. Έλα. Αν δεν πει αυτό δυσκολεύει. Δυσκολεύει πολύ, ναι. Μπάρας θα δοκιμάσει και από την κορυφή του, έχει το κουτάκι. Στους 10 διαφορά λοιπόν, 58-68 και μπαίνει ο Αναγνωστόπουλος στη θέση του Μπιτσικά. Ο Αναγνωστόπουλος μπαίνει ζεστό στο παρκέ. 58-70. Να κόπουν τον Γκολφάουλ. 59-70 και μια συγκεκριμένη βολή. Θα μπει λοιπόν και συμπληρωματική βολή, 60-70. Ο Μαλάκης το έχασε, rebound τον Τιγκυλά. Μυθιάζει προς το καλάθι ψηλός και σκοράρει ανάποδα, 61-70. Αναγνωστόπουλος, 61-72. Και τώρα ο Ανακόπουλος δοκιμάζει ένα, δεν μπαίνει. 10! Δεν πρόλαβε και την μπάλα. Θα πιάσαμε, Μίτσο. Ο Ανακόπουλος. Θα κάνει πολλά. Λοιπόν, έχουμε τώρα. Πέντε! Ο Ανακόπουλος. Που να αλλάξει από λίγο πιο μακριά. Έτσι λοιπόν θα τελειώσει το τέταρτο 12 με τη διαφορά να είναι στις 13 πόντους, 61-74, επιστρέφουμε. Όπου την έφαγε αυτή τη σφυριχτιά. Ο Μέγας στο όνομα μόνο πρέπει να έχω βάλει. Σε τελικό, ε. Δύσκολο με το πόδι του αριστερό να φεύγει αριστερά. Τίποτα έτσι. Εσύ το κάνεις. Καμιά φορά το κάνω, ναι. Καμιά φορά. Ναι, όλοι οι γεματούλιδες από ό,τι φαίνεται αριστερόχειρες έτσι. Και βάζει κι άλλο για να πέσει διαφορά στους 9 πόντους, 65-74. Πέφτει λοιπόν σε 9 πόντους η διαφορά. Για να δούμε τώρα τι δυνάμεις έχουν οι Κασμάνι και τι δυνάμεις έχουν και οι Αβέντατορς. Καλή άμυνα του Αγγελόπουλου. Θα δει στη γωνία, θα προσποιηθεί, θα σουτάρει και θα το βάλει 67-74. Σωστά πλέον. Για να δούμε. Κουναλάκης περνάει, πλησιάζει. Το βάζει προς όσο ψηλό. Πραγματικά τρομερός ο Κουναλάκης. Ακόμη μια μέρα. Σούπεσε κι άλλο, Γιαννόπουλος. Παίξε τώρα, δεν θα παίξουμε. Παίξε το χρόνο, ναι. Δεν θα παίξουμε την κολοκυθιά. Άμα θέλουν να παίξουν έτσι, ας παίξουν έτσι. Κανείς δεν πήρε ούτε την δουλειά σου, ούτε ο Μπάρας. Δεν είναι ώρα για να προσφέρει θέαμα. Πάντως ο Γιαννόπουλος με τη διαφορά πλέον έχει πέσει στους 8 πόντους. Την δουλειά σου. Οπλισμένος ο Αγγελόδου το βάζει ξανά την δηλαδή στην μπάλα της, δηλαδή εντυπωσιακό κλέψιμο από τον Αναγνωστόπουλο που μετά ξέρω ότι έχασε. Λάθος από την λάθη. Ναι. Ξεγνωρίζει. Αυτό. Σύνολο τα βαρδίζει. Έχεις χαρένει, ξεγνωρίζει. Ωραία προς τον Γιαννόπουλου, μπλόκο μέσα από τον Λιβιλά. Μακόπουλο, τον Μπάρα έφτασε.
δεν σκοράρει ο Μπάρας, ο Ντιντιλάς από κοντά, πήγε μου χάρη στο πέρα ψηλέ. Κλέβει ο Νακόπουλος, ο Ντιντιλάς και πάλι, α, το χάσε. Και τελικά για να δούμε ο Μπάρας, το βάζει στο καλάθι. 68-75. Like 70-77 από τον Αγγελόπουλο. Γιαννόπουλος πλησίασε προς το καλάθι, το έχασε. Μπάρα στη γωνία. Από εκεί χιλιόμετρα από όλους. Μόνο την αλλά είχαμε λάθος πάσα. Και πάλι ο Κουναλάκης. Και πάλι έφαγε. 70-79. Πάω και ο Αγγελόπουλος. Το συγκεντράει. Αφήνει τον Ακόπουλο, φιλά ο Βιντιλάς. Θα το βάλει το post 71-79. Θα περάσουν σε 8 πόντους σε διαφορά. Μαγνωστόπουλο στις 10 ανεβάζει 71-81. Λακόπουλος όμορφα 73-81. Θα βάλει και μερικά δεν γίνεται όσο τα παίρνει. Κάποια στιγμή θα μπει. Μεγάλο παιχνίδι. Τρομερό παιχνίδι. Παόλο Μπάρας, το παραδείγμα του κέντρας. Ο Αναγνωστόπουλος για το 73-83. Την ασίστ του ξαδέρφου του. Στον Μπάρας το κάνει. Αναγνωστόπουλος ακόμη ένα. Το έχασε Μπάρας. Αγγελόπουλος και πάλι οπλισμένος 75-83. Ωραίος Κουναλάκης, έβαλε τώρα το πολύ δύσκολο καλάθι. Φάνηκε ότι το χάσε τον Ακόπουλο, του γλίστρησε η μπάλα, πήρε περίεργες τροφές. Πήρε ένα περίεργο φάλτσο. Φάουλ έκανε ο Μπάρας στον Ιωαννόπουλο. Μπίτσι κάτσε αυτό και σε. Δοκιμάζει ο Μπάρας ένα, το χάνει και πάλι. Γιαννόπουλος το βάλε. Πάλι έκανε. Ο Γιαννόπουλος, τεταρτομαδικό. Έκανε τον λάθος, ο Μακόπουλος δεν έκανε τον λάθος. Και τον λάθος σκοράρι, στις 12 διαφορά, 75-87. Μην του λάθος όμορφα, 76-87. Όχι, στην προεδοποίηση για την ηλικία της ομιλητής. Φάουλ κερδίζει και ο Μπάρας που έχει γραμμή για δύο βολές. Τρίποντα. Δύο βολές. Δύο είναι, δύο. Τρίποντα είναι, ναι. Δύο βολές. Δύο, δύο. Και χάνει την πρώτη ο Μπάρας. Βάζει τη δεύτερη, 77-88. Ο Μαλάκης το έχασε. Yeah.
Μία. Α, μπερδεύτηκε. Γιαννόπουλος στον Μπίτσικα, ο Μπίτσικα σουτάρει και αστοχή. Για ο Αναγνωστόπουλος από κοντά, 77-89. Υπάρχει ελεύθερος παίκτης, αυτός είναι ο Βεντιλάς, ο οποίος θα σκοράρει. 78-89. Παίζει πόδι ο Βεντιλάς. Μόνος ο Βεντιλάς, ο Κουναλάκης. 78-91. Στην Σανόλη, το έβαλε ο Νακόπουλος. Ο Μάτρης. Πατάει γραμμή ο Μπίτσικας. Δύσκολα αυτή η πάσα, πέρασε παρόλα αυτά. Και ο Νακόπουλος σκοράρει 80-91. Ένα γνωστόπουλο στο φεστί, rebound για τους Κασμάνι. Μπαίνει το τρίποντο του Αγγελόπουλου στους 9 η διαφορά, 82-91. Μακόπουλος. Το βάζει ο Μπάρας, 84-91, time out. Επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε για το τελευταίο τρίλεπτο, ο Γιαννόπουλος αστοχή. Rebound τρίο του Τηλέας και τώρα ο Μπάρας θα το σημάσει. Δεν το έβαλε. Ήταν ένα σημαντικό τρίποντο για να έρθει διαφορά στους 5 πόντους. Δύσκολο, αυτό δεν θα μπει από τον Κουναλάκη. Ίσως από το πιο τραβεγμένα που έχει πάρει ποτέ του στο My Basket League. Αστοχή στον Τηλέας και το rebound θα το πάρει ο Γιαννόπουλος. Γιαννόπουλος στον Μπίτσικα, Αναγνωστόπουλος, τρομερός. 84-92. Το χάρι το τρίποντο ο Αγγελόπουλος. Κουναλάκης, κλείνεται, Μπίτσικα, το χάσε. Δύσκολο του Αγγελόπουλου, δεν θα πει. 20 δευτερόλεπτα για τους... Απ' έξω. 20 δευτερόλεπτα για τους Αβέντατορς. Γιαννόπουλος, goal foul. Τηλέφωνο. Ας θα μετράω εγώ, Πετράν. Θα μετράω εγώ, να κάτσεις. Έλα, μωρέ, να δείλετε. Δεν μπαίνει πολύ την Γιαννόπουλο, αλλά υπάρχει το rebound από τον Αναγνωστόπουλο. Σκοράρα ο Αναγνωστόπουλος, 84-94. Κόπουλος δεν το έβαλε, rebound από τον Γιαννόπουλο. Κουναλάκης. Παίζουν και με το χρόνο και να γραφέν τα τέρα. Αστοχή στο αριστερό μεριά του Κουναλάκης. Αγγελόπουλος, 86-94, απ' έξω! Απ' έξω. Ένα 0-9. Το σηκώρι τρίπο του τελικό αναγνωστός είναι και αυτό είναι το lay-up του. 86-96. Σκοράρει ο ψηλός, 87-96.
στο νέα από την διαφορά, δεν νομίζω πως μπορεί να το πάρουμε. Να το πλέξουμε στο μάτς Κασμάνι. Βαλόπουλο που φτάρει τρίποντο, δεν μπαίνει. Ο Μπάρας μαζί στο rebound. Και θα φτάρει τρίποντο, δεν θα το βάλει. Βαλόπουλος μαζεψε. Αλλάξει το κύριο στο 89-96 από τον Αγγελόπουλο. 21 δευτερόλεπτα ακόμη. Παναγιωτόπουλος θα πάρει το τρυποντάκι, θα το βάλει. 89-98 τελευταία 10 δευτερόλεπτα. Κόπουλος σε 90-98. Το πρόλαβε το χρόνο και έχει έτσι αγαπητό στις 100. 90-100 ο τελικός σκορ. Ακόμη δεύτερη συνεχόμενη εκατοστάρα στο 100 μετά τους Ρουκίτς. Εξαιρετικό μας, πραγματικά. Απολαύσαμε στις 48 λεπτά 190 πόντους, δεν έχουμε κανένα παράπονο. Έτσι λοιπόν θα κλείσει τέλεια το Σαββατό μας. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες, πάνω από διαπαρτήρες συνεχτές. Καλό βράδυ.